Έβδομο κομμάτι, η προσευχή. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται? Ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να προσεύχεται αν έχει κοσμικές μέρημνες στην καρδιά του. Γιατί οι μέρημνες θα τον εμποδίσουν στην προσευχή. Γιατί η προσευχή θα πρέπει να είναι με συγκέντρωση και αφοσίωση. Η προσευχή είναι τα έργα μας. Η πρώτη προσευχή είναι η ελεημοσύνη προς τους κοντινούς μας ανθρώπους με καθαρή καρδιά. Αυτό είναι όταν εμείς βοηθάμε, λέγεται φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία, αυτό ήδη είναι η προσευχή της καρδιάς μας, το κάλεσμα, γιατί η προσευχή έρχεται μόνο από την καρδιά. Δεν μπορεί να βγει από το μυαλό. Γι' αυτό όταν επικοινωνούμε με το Θεό, μιλάμε με το Θεό. Ο καθένας μας λόγος είναι προσευχή. Αδρανείς. Ο λόγος αυτός μας απομακρύνει από το Θεό. Οι δουλειές μας αναγνωρίζονται όταν τις κάνουμε κρυφά. Όταν τις κάνουμε από καθαρή καρδιά. Όταν εμείς προσευχόμαστε με καθαρή καρδιά. Αυτό το έργο μας είναι αρεστό στο Χριστό. Όχι να δείξουμε τι ωραία που προσευχόμαστε, παράδειγμα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ακούγεται ωραία, αλλά δεν ξέρουμε αν θα φτάσει στο Θεό. Πώς λοιπόν έψελνες αυτό, είναι το βασικό με την καρδιά που έψελνες ή όπως ήταν γραμμένο. Η ψυχή πρέπει να ψέλνει και να ευχαριστιέται. Ο ίδιος ο Δαβίδ στους ψαλμούς του μας λέει «Για αυτή την περίπτωση οι ιερείς περπατάνε κατσουφιασμένοι, σκεφτικοί. Μην το κάνετε αυτό. Όπως οι Φαρισαίοι μπαίνανε στα σπίτια με λύπη. Αυτό είναι σωστό? Τι γράφουν οι ψαλμοί? Να τον δοξάζουμε τον Θεό με όλα τα εργαλεία. Εν χορδές και οργάνου εκυβάλισε βήχησε εκυβάλισε αλαλαγμού. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο, να τον δοξάζουμε και να χαιρόμαστε. Και το πιο βασικό εργαλείο είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας, η φωνή μας. Αυτά είναι τα εργαλεία μας. Εμείς μπορούμε να δοξάζουμε με διάφορα εργαλεία. Αυτό δεν απαγορεύεται, γιατί αυτοί δοξάζουν και χαιρόντουσαν. Ζούσαν με τον Χριστό, επικοινωνούσαν με τον Χριστό, με τον Θεό. Προσευχόμενοι, με ελεημοσύνη, με αγάπη στους κοντινούς τους ανθρώπους, πώς να μην χαίρεται όταν βοηθάς τους κοντινούς σου? Δεν θα χαίρεσαι τότε. Όταν για αυτόν προσεύχεσαι, όταν ποτέ δεν τον παρατάς, αυτή είναι η χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ιερείς οι οποίοι περπατάνε κατσούφιδες. Εγώ πάντα χαίρομαι, ξέρετε, καμία φορά περπατάω στο προάβλιο του μοναστηριού και ας μην έχει καλή φωνή. Ο Θεός, ας μην έχω καλή φωνή. Ο Θεός μου έδωσε αυτή τη φωνή και με αυτή τη φωνή δοξάζω το Θεό. Περπατάω και ευχαριστώ το Θεό για το κάθε τι. Ο Θεός μένει στη δική μου ψυχή. Ο Χριστός είναι στην καρδιά μου και εγώ μένω μέσα μου. Και μου δείξανε το Πάσχα στον άλλο και μου δείξανε το Πάσχα στον άλλο κόσμο. Περπατάγανε οι άνθρωποι και λέγανε «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατο πατήσας και της μνήμασης ζωή χαρισάμενος», που είναι η χαρά στην ψυχή σας, η Ανάσταση του Χριστού. Εσείς το αισθάνεστε όπως σαν να είναι μία ιεροτελεστία. Και έβλεπα τον καθένα και καθότανε και δίπλα του καθόταν ένας διάβολος και τον πάταγε. Αν δοξάζεις τον Χριστό, να τον δοξάζεις με την καρδιά σου. Υψώστε τα χέρια σας. Γι' αυτό μας λέγει ο Δαβίδ, υψώστε τα χέρια σας. Πρέπει να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Για κάθε αναπνοή και κάθε υψηπνοή, για το κάθε βήμα μας μπροστά, για όλα, για τα πάντα και για τον διωγμό, για όλα, γιατί ο Κύριος μας τα στέλνει και εμείς τα δεχόμαστε με χαρά.
Καταλαβαίνετε, έτσι πρέπει να είναι η προσευχή μας. Πρώτα η δουλειά μας και δεύτερον μοιράζεται στα δύο. Δηλαδή, πρώτον, αυτό που μας δώσαν οι Άγιοι Πατέρες να συμβεί, να καταλάβουμε πώς να κάνουμε προσευχή. Αυτό είναι το βασικό. Και το δεύτερο, να προσευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Και μέσα σε αυτή την προσευχή θα έχουμε και τη συγχώρεση και την ευχαριστία. Εμείς θα το έχουμε. Καταλαβαίνετε. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κατέβηκε ένας άγγελος και είπε σε παλέα σε έναν Άγιο. Η προσευχή που ευαρεστεί το Χριστό είναι αυτή. Θα ζητάς ευγνωμοσύνη και στο Χριστό και θα τον ευχαριστείς. Και το άλλο είδος προσευχής είναι θα τον παρακαλάς να συγχωρέσει τις αμαρτίες σου. Με αυτόν τον τρόπο λέει ευαρεστείται πάρα πολύ ο Χριστός. Εμείς όλα αυτά θα τα έχουμε. Στην αρχή λυπούμαστε, μετά μετανιώνουμε, μετά έρχεται η Θεία Χάρη. Αυτό υπάρχει, έρχεται σε μας. Και όταν ζούμε με το Θεό, αυτό εγκαθίσταται μέσα μας, στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα, η Θεία Χάρη, δεν μπορείς πουθενά να το κρύψεις. Γιατί αυτό είναι μέσα σου και αυτοί οι ιερείς που ζουν μόνο με λόγια, αυτοί δεν έχουν φως. Οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Αυτοί σαν τρελαμένοι, υπνοτισμένοι περπατάνε. Και στη στιγμή όλα να τα δώσουν. Τι καλός που είναι ο Πάτερ, δοκίμασε και πες του στα μάτια και κοίταξέ τον. Και πες του κάτι. Εάν το κάνεις αυτό, ανοιχτά, τότε όλη η αδελφότητα θα σε φάει. Τι, εσύ το Πάτερ μας, αυτό και εκείνο, γιατί, ποιος είσαι εσύ, γιατί συμβαίνει αυτό θα αναρωτηθείτε. Γιατί αυτός ο ιερέας τους χάζεψε. Αυτό είναι προσωπολατρεία, είναι αίρεση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τους ιερείς. Ειδικά για αυτούς πρέπει να προσευχόμαστε και να δοξάζουμε το Θεό που μας δίνει την προσευχή, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που πέσανε στη δική τους αμαρτία. Αυτή την προσευχή μας την δίνει ο Κύριος, η προσευχή για τον πλησίον σου. Γι' αυτό όταν εμείς προσευχόμαστε για τον πλησίον μας, ο Θεός μάρτυράς μου, εμείς προσευχόμαστε για μας. Όταν προσευχόμαστε πρώτα για μας και μετά για τους άλλους, τι προσευχή είναι αυτή? Πρώτα σκέφτηκες τον εαυτό σου. Η προσευχή πρώτα πρέπει να είναι για τον πλησίον σου. Για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Τους δεδιωγμένους, για τους εχθρούς σου. Στο μοναστήρι με έκλεψε ένα παιδί. Τον φέρανε για να το εκπαιδεύσουμε. Εγώ τον συγχώρεσα με όλη μου την καθαρή καρδιά. Αυτός μου πήρε όλη μου τη σύνταξη. Εγώ με αυτά θα αγόραζα τα φάρμακά μου. Εγώ τα άφησα όλα στα χέρια του Θεού και ήταν δύο τα παιδιά. Ο ένας μετανόησε, ο άλλος όχι. Αλλά τώρα αυτός μετανόησε. Γιατί μου είπε το εξής. Μου έδειξες την πίστη σου. Αυτός με έκλεψε. Εγώ δεν το είπα σε κανένα. Αυτός έκλεψε και δύο εικόνες μικρές. Μετά όλα φανερωθήκαν. Μετά το μάθανε όλοι οι πατέρες. Όταν χρειάστηκα φάρμακα, εγώ είπα δεν έχω λεφτά. Μου τα πήρε ένα αγοράκι, αυτός τα χρειαζόταν. Το είχα πει μόνο σε έναν αδελφό και του είπα να μην πει τίποτα και αυτός το είπε στον ηγούμενο και τον διώξανε. Όχι επειδή πήρε τα λεφτά μου, αλλά επειδή έκλεψε τις δύο μικρές εικόνες. Χρειαζόταν να το διώξουμε γι' αυτό. Μπορεί να μετάνιωνε την άλλη μέρα, μπορεί και όχι. Πρέπει να αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους. Όλους πρέπει να τους αγαπάμε. Και εγώ πήρα αυτό το αγοράκι. Ο πάτερ μου είπε, πάρε τη μητέρα του να έρθει να τον πάρει στο σπίτι. Το παιδί ήταν 14 χρονών. Εμείς λέει και τους πόνους δεχόμαστε. Αλλά τους κλέφτες δεν τους κράταμε στο μοναστήρι. Εγώ αισθάνθηκα τόσο άσχημα.
Τον παρακάλεσα τον Πάτερ. Μήπως και τον κρατήσετε. Να μην τον αφήσουμε στον κόσμο. Ελάτε Πάτερ, με όλη μας την αγάπη. Ο Πάτερ με κοίταξε. Μην πέφτεις μπροστά στο γουρούνι. Εγώ αισθάνθηκα τόσο άσχημα, μα τόσο άσχημα, προσευχήθηκα αμέσως για τον Πάτερ και ο Πάτερ έφυγε. Και είπε το μεσημέρι ότι θα έχει λεωφορείο. Να βγει και να μην είναι εδώ. Όλοι οι αδελφοί το γνώριζαν. Γιατί αυτός ο αδερφός τα είπε όλα. Ότι εγώ κατάφερα να συγχωρήσω τον άνθρωπο με όλη μου την καρδιά. Αυτοί το θαυμάσανε αυτό. Αυτοί μπαίνουν στο κελί μου και δεν θέλουν να φύγουν. Και μου λένε, εσύ τα αλήθεια τους αγαπάς όλους. Εμείς θλιβόμαστε, θυμόμαστε εκείνη τη στιγμή. Μου είπε ο πατήρ Νίκον, εσύ τον πήγες και του έδωσες και τον πήγες με την ομπρέλα. Και ο άλλος αδελφός μου είπε, εγώ δεν θα το έκανα ούτε ένα βήμα. Και εγώ του είπα, με αυτό εσύ δεν θα τον συγχωρούσες. Αυτός θα έφευγε και εσύ δεν θα τον συγχωρούσες. Και αυτός θα σκεφτόταν ότι εσύ σκέφτηκες γι' αυτόν άσχημα ή και κάτι άλλο άσχημα. Εγώ τον είχα συγχωρήσει με όλη μου την καρδιά, με τη χάρη του Χριστού. Γιατί εγώ από μένα δεν έχω τίποτα. Όλα αυτά που μου έδωσε ο Κύριος σε όλη τη ζωή που ήρθα, αυτά δεν είναι δικά μου. Όλα είναι του Χριστού. Και θέλω να πω, όταν πήγα την ομπρέλα, πήγα στον Πάτερ και του ζήτησα 100 ρούβλια. Για το παιδί που έφευγε, εγώ δεν είχα ούτε ένα λεπτό. Ο Πάτερ δεν ήθελε να δώσει. Εγώ στεκόμουν και παρακάλαγα από μέσα μου τον Κύριο, όλα είναι στο χέρι σου. Αυτός έπρεπε να φύγει. Δεν πρέπει να μείνει. Έξω στο δρόμο είναι. Τόσο προσευχόμουν, τόσο στεναχωρήθηκα. Τελικά ο Πάτερ μου έδωσε στο χέρι 100 ρούβλια και μου είπε, καθυστέρησε το λεωφορείο. Και το παιδί είπε, εσένα μικρέ σε περιμένει φυλακή. Πώς μπορείς να του πεις ότι τον περιμένει χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Εμείς προβλέπουμε τι θα γίνει μεθαύριο. Εμείς τα μαλλιά στο κεφάλι μας δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Εγώ τον πήγα στο λεωφορείο, του αγόρασα εισιτήριο. Τον αγκάλιασα, μόνος βράχηκα. Του είπα, ο Κύριος αγαπάει έτσι όπως είσαι, αλλά πρέπει να μετανοήσεις, γιατί μετά μπορεί να είναι χειρότερα. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα στα μάγουλα και του είπα, με την ευχή του Χριστού, εγώ θα προσεύχομαι για σένα. Αυτός έφυγε. Πέρασαν κάποιες μέρες. Αυτά τα δύο παιδιά, εσείς μπορεί να ακούσετε ότι βασανίζανε και σκοτώσανε μία γάτα πολύ σκληρά. Την πέδευσαν πάρα πολύ. Στο μοναστήρι όλοι γνωρίζουν για την ιστορία τους. Τους στείλανε στο μοναστήρι, τους κρύψανε. Γιατί η νεολαία ήθελε να τους σκοτώσει. Γι' αυτό ήρθαν και κρύφτηκαν στο μοναστήρι. Γιατί σκοτώσαν άγρια τη γάτα. Το ένα αγόρι έμεινε μισό μήνα. Τώρα έρχεται κάποιες μέρες στο ναό. Και το άλλο το παιδί που έφυγε. Μετά από μερικές μέρες πήρε τηλέφωνο και λέει, εμένα παραλίγο να με σκοτώνανε πριν λίγες μέρες. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο. Εγώ άρχισα να προσεύχομαι για αυτόν. Αυτός άρχισε να καλυτερεύει γρήγορα. Και τον πήγανε στο χωριό να μην το βρει κανείς. Και μου λέει, ξέρεις, όταν ήρθα στο χωριό, εμείς δεν έχουμε ναό. Μπήκα μέσα στο ναό και θυμήθηκα τα λόγια σου. Θυμήθηκα όλη σου την αγάπη. Άλλος στη θέση σου θα φώναζε την αστυνομία. Αυτό και οι μοναχοί μου το είπαν. Μήπως να κάνουμε καταγγελία στην αστυνομία. Ό,τι σου έκλεψε τόσα λεφτά, εγώ λέω, τα του Κέσαρου στο Κέσαρε, τα του Θεού του Θεού. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος μετανόησε και έχει πάρει τηλέφωνο εδώ και πολύ καιρό. Και μου είπε, πηγαίνει στο ναό, πηγαίνει στην εκκλησία. Εγώ θυμάμαι τα λόγια σου. Και λέει, συγχώρασέ με σε παρακαλώ, συγχώρασέ με, δεν μπορώ να βρω μέρος. Εσύ μου έδειξες την αληθινή αγάπη και εγώ ήμουν τυφλός. Και δεν καταλάβαινα τίποτα από αυτά τα πράγματα. Και έχω την αίσθηση ότι εσύ για μένα προσεύχεσαι. Εγώ του είπα,
Έχεις δίκιο. Εγώ προσεύχομαι για σένα.